Λοιπόν, είμαστε σε ένα αποκλειστικό ακίνητο του Elica Real Estate. Ναι. Μιλάμε με την κυρία Λάουρα Κοντάρη, η οποία είναι υπεύθυνη του Elica στα οικιστικά, στα βόρεια προάστια. Θα της μιλάω στον ενικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πες μου, Λάουρα, για αυτό το ακίνητο, το οποίο καταρχάς τι σημαίνει. Αποκλειστικότητα σημαίνει ότι το έχει μόνο το Elica. Ναι, το έχει μόνο το γραφείο μας και προσπαθούμε να το προωθήσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους. Έχουμε εξηγήσει στον πελάτη μας πώς το κάνουμε. Το διαφημίζουμε, πάρα πολύ στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, το προβάλλουμε στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Βεβαίως. Κάνουμε επαγγελματική φωτογράφηση, βεβαίως, επαγγελματικά βίντεο. Και το προωθούμε σε όλους τους πελάτες μας. Και το προωθούμε μέσω, ας το πούμε, σε το όλο το database πελατών και ακόμα και σε άτομα που έχουν αγοράσει από το Elica. Γιατί μπορεί να έχουν κάποιο γνωστό. Κάτι. Οπότε είναι ένα ακίνητο που δεν θα βρείτε κάπου αλλού. Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε ακριβώς για το ακίνητο. Ήρθαμε να μιλήσουμε για κάτι πρωτοποριακό που έχει το Elica, το οποίο είναι τμήμα ανακαίνησης. Αλλά πες μας λίγα πράγματα για το ακίνητο. Πού βρίσκεται το ακίνητο? Το ακίνητο είναι μια καταπληκτική μεζονέτα. Βρίσκεται στο Μαρούσι, στην περιοχή Σωρός, σε ωραιότατο συγκρότημα. Έχει όμορφο ιδιωτικό κήπο, εμπρός, πίσω, διαμπερές, τρία πατώματα, έχει ωραία σκάλα. Είναι ένα πάρα πολύ περιποιημένο ακίνητο, το οποίο... Πόσα υπνοδωμάτια? Έχει τρία υπνοδωμάτια στον, πάνω στον πρώτο όροφο και ένα υπνοδωμάτιο στον μεγάλο υπνοδωμάτιο στο ημιυπόγειο, που είναι έχει playroom υπνοδωμάτιο. Τέσσερα υπνοδωμάτια, δύο μπάνια. Έχει τρία μπάνια. Έχει και χώρο στο δώμα, σοφίτα, έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Έχει κήπο μπροστά. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο κήπο μπροστά και έχει πίσω. Έχει ασανσέρ, βέβαια. Ασανσέρ. Έχει δύο θέσεις πάρκινγκ. Ένα καταπληκτικό ακίνητο, πολύ όμορφη θέα από το δώμα, η οποία μπορεί να μπει και μπάρμπεκιου και να γίνει πάρα πολύ όμορφη. Είναι όμορφη, να γίνει ακόμη πιο όμορφη. Και εδώ μιλάμε για μια πρόταση, μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον ιδιοκτήτη, στο να τι μπορεί να κάνει να... Να πούμε λοιπόν, για να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή, ότι το Elica έχει εδώ και χρόνια τμήμα ανακαίνησης, το οποίο συντονίζεις εσύ με το άλλο σου καπέλο, του αρχιτέκτονα, που έχει δουλέψει χρόνια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ως αρχιτέκτονας. Έχει κάνει πάρα πολλές ανακαινήσεις και σε σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους. Όταν λοιπόν και κυρίως στην Αθήνα, όπου τα σπίτια έχουν μία ηλικία και τη δείχνουν αυτή την ηλικία, το θέμα της ανακαίνησης για να ανέβει λίγο η αξία του σπιτιού πριν το πουλήσεις, προκύπτει πάντα. Οπότε το Elica είπε να έχει ένα εσωτερικό τμήμα ανακαίνησης, το οποίο έχει τα πλεονεκτήματα ότι δουλεύετε με συνεργεία και συνεργάτες που τους ξέρετε και τους έχετε δοκιμάσει πάρα πολύ. Ξέρετε την ποιότητά τους, ξέρετε τη δουλειά τους. Ο πελάτης που μπορεί να θέλει να κάνει ανακαίνιση στο ακίνητό του δεν χρειάζεται να ψάχνει, να ρωτάει. Γιατί όποιος έχει μπλέξει με οικοδομές και με μαστόρους ξέρει ότι είναι μια κατάσταση αρκετά χρονοβόρα και ψυχοφθόρα. Χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και που δεν έχει πάντα και το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Οπότε η Elica δουλεύει εδώ και χρόνια με συνεργεία που έχει επιλέξει βάσει αποτελέσματος. Έχει επίσης το καλό ότι επειδή έχει πουλήσει χιλιάδες, ίσως και δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, ξέρει ακριβώς ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχει κάποιος υποψήφιος πολιτής. Οπότε η ανακαίνιση προκύπτει τόσο σε επίπεδο πώλησης, αλλά προκύπτει, δηλαδή κάποιος που θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, αλλά μου έλεγες ότι έχεις και πάρα πολλά request σε επίπεδο αγοράς, τη στιγμή που ξέρετε, γιατί έχετε αφιερώσει πολύ χρόνο στον υποψήφιο πελάτη να σας πει τα θέλω του, τις ανάγκες του κτλ. Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λες. Γνωρίζουμε τι θέλουν οι αγοραστές μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Έχουμε δείξει, μέχρι να φτάσουμε στο ακίνητο που αγόρασαν, έχουμε δείξει κάποια ακίνητα. Έχουμε καταλάβει τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε οικογένειας, του κάθε αγοραστή. Και βάσει αυτού προτείνουμε αντίστοιχα, εάν αγοράσουν κάποιο ακίνητο που είναι παλαιότερο και θέλει μια
κάποια ανακαίνιση. Σε τι βαθμό θα γίνει αυτή η ανακαίνιση, ποιο είναι το budget που θα έχει προφανώς αυτή η ανακαίνιση, πόσο ριζική θα είναι ή πόσο ελαφριά και διακοσμητική θα είναι. Και κυρίως έχει δημιουργηθεί και μία σχέση εμπιστοσύνης. Όταν έχει εκπαιδώσει, έχει κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση στη ζωή του και έχει εμπιστευτεί το Elica Real Estate, υπάρχει μία σχέση, ας το πούμε, εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης για να κάνεις και εσύ ως τμήμα ανακαίνησης Elica το καλύτερο δυνατό. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί όπως το λέω και το λέω συνέχεια, έχουμε σαν κέντρο, κέντρο τον άνθρωπο, τον αγοραστή μας, τον πολιτή μας και βάσει αυτού προχωρούμε σε όλες τις διαδικασίες που θα κάνουμε. Ωραία, πάμε λίγο να πούμε τα στάδια. Έρχεται λοιπόν κάποιος, θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, βλέπεις το σπίτι, εσύ. Ναι, βλέπω το σπίτι. Ξέρεις ότι θέλει, πέρα από την κοστολόγηση και τα λοιπά, βλέπεις ότι πιθανώς μία ανακαίνιση μπορεί να αυξήσει την τιμή του, έτσι, και την εντύπωση που κάνει, έτσι. Βεβαίως, κυρίως γιατί όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι, τα πρώτα δευτερόλεπτα που μπαίνεις, έχεις μία άποψη. Ο πελάτης τις πιο πολλές φορές ξέρει ότι είναι ένα κουρασμένο ακίνητο και σου προτείνει και ο ίδιος τι θα λέγατε για μία ανακαίνιση. Εκεί λοιπόν το πρώτο πράγμα που ρωτάς είναι... Ρωτάω αν δίνω τις λύσεις μου, δηλαδή δίνω κάποιες προτάσεις καθώς βλέπουμε το κάθε ακίνητο. Λέω εδώ θα μπορούσατε να κάνετε. Οπότε μιλάμε τώρα για μια ολική ανακαίνιση και μιλάμε και για κάποιες μερική ανακαίνιση. Διακοσμητικά να φτιάξουμε και να βελτιώσουμε κάποιες ατέλειες. Βεβαίως, γιατί μια ανακαίνιση είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα. Μπορεί να φτάσεις μέχρι το φέροντα οργανισμό, να τον κρεμίσεις τελείως. Ή μπορεί να κάνεις κάποια touch-ups, δηλαδή να το βάψεις, να αλλάξεις κάποια στοιχεία. Σε κάποια κουζίνα ή σε κάποιο μπάνιο. Οπότε μετά, μαζί με τον πελάτη και σε σχέση πάντα και με το budget του, έτσι, του πελάτη κυρίως, ανάλογα με το ακίνητο, το budget του πελάτη. Ανάλογα με το budget του πελάτη και ανάλογα με το τι θέλει σαν αποτέλεσμα ο πελάτης, βλέπουμε πόσο δραστική θα είναι και παρεμβατική θα είναι η ανακαίνισή μας. Και καταλήγεται λοιπόν αμοιβαία στην ανακαίνιση που θα γίνει. Το επόμενο λοιπόν στάδιο, αφού έχετε καταλήξει ότι θα κάνουμε ανακαίνιση. Εάν είναι μια ριζική ανακαίνιση, γίνεται μια αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης, γίνεται κάποιο σχεδιασμός όπου μιλάμε με τον πελάτη μας, φτάνουμε σε μια τελική λύση, διαλέγουμε τα υλικά, διαλέγουμε τα χρώματα, διαλέγουμε το βάθος της ανακαίνησης, το ύφος της ανακαίνησης. Εάν είναι τώρα κάποια απλή διακοσμητική ανακαίνιση που χρειάζεται να βάψουμε η αλλαγή ενός μπάνιου, είναι λιγότερα τα στάδια. Στη ριζική ανακαίνιση φυσικά παρεμβαίνει και ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος υπάρχει στην ομάδα μας και θα βγάλει οικοδομική άδεια αν χρειάζεται, θα παρεμβεί, θα έχει την επίβλεψη. Ο διακοσμητής που έχουμε. Ο διακοσμητής που έχουμε, την οποία μπορούμε να κάνουμε μία ανακαίνιση μέχρι να κρεμάσουμε και τις κουρτίνες. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα σαν γραφείο να το δώσουμε. Ο οποίος εκεί ο διακοσμητής, ας πούμε, προσπαθεί και λίγο να καταλάβει αν αυτό το σπίτι απευθύνεται σε οικογένεια, αν αυτό το σπίτι είναι... Εάν απευθύνεται σε οικογένεια, καθόμαστε κάτω από την πλευρά του αρχιτέκτονα διακοσμητή, καθόμαστε με τους πελάτες μας, διαλέγουμε τα χρώματα, αν έχουν παιδιά, καθόμαστε με τα παιδιά και διαλέγουμε... Ποιο χρώμα αρέσει... Μου έλεγες αυτό το παράδειγμα, είναι πάρα πολύ προσωπικό, ενώ ναι, ένα σπίτι πολύ... δηλαδή σαν αυτό που είναι μεγάλο και στο οποίο σίγουρα θα το πάρει κάποια οικογένεια. Αυτό θα το πει, ναι, είναι ένα σπίτι. Μου έλεγες ότι κοιτάτε, ας πούμε, ή προτείνεις και τα μπαλκόνια να έχουν ψηλά κάγκελα, που είναι ένα πράγμα, βεβαίως, γιατί ξέρεις ότι θα είναι παιδιά, που είναι ένα πράγμα που το κοιτούν όλοι. Ακριβώς, προτείνουμε ο κήπος να είναι διαμορφωμένος, ώστε μια οικογένεια με παιδιά να βάλει κάποια παιχνίδια κήπου και να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να αλλάξει το σχήμα των χρωμάτων, η γκάμα των χρωμάτων. Μπορεί να γίνει ανακαίνιση σε ένα μπάνιο. Μπορεί να αλλάξει χρήση ενός δωματίου. Μπορεί το playroom, μια οικογένεια που έχει περισσότερα παιδιά, να το χρησιμοποιήσει σαν δωμάτιο ή σαν guest. Πάρα πολλά πράγματα. Sky's the limit. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο σπίτι, έχεις προτείνει στο πελάτη ότι χρειάζεται, από ό,τι μου έλεγες, πιθανώς και εσείς συζητιέτε να βάψει τους τοίχους. Ναι, πάρα πολύ. Εδώ αυτό είναι ένα καταπληκτικό ακίνητο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μεζονέτα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανακαίνιση, γιατί είναι όπως θα δείτε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχω κάνει την πρόταση στον
πολιτής. Κυρίως για να δημιουργήσει, μου έλεγες, μια καλή πρώτη εντύπωση με το που μπαίνει. Δηλαδή, μου είπες για τον κήπο. Ναι, να διαμορφωθεί λίγο. Να διαμορφωθεί ο κήπος, που είναι το πρώτο πράγμα. Καλύτερα, που είναι η πρώτη εντύπωση μπαίνοντας μέσα. Και είναι και το παρουσιάζει και σε δυνατό σημείο κιόλας. Σε δυνατό σημείο, με ιδιωτικό κήπο σε οικογένειες με παιδιά. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μικρό κόστος να το κάνει. Ναι. Και επίσης αλλαγή χρωμάτων, να βαφτεί το σπίτι, ένα βάψιμο. Το οποίο. Μόνο αυτό, και μόνο από τη μυρωδιά το βάψιμο, καμιά φορά ξέρεις, να δει κάτι καινούριο. Προδιαθέτει, είναι όπως και η μυρωδιά των καινούριων αυτοκινήτων, ας πούμε, ή στα μαγαζιά που έχουν μυρωδιές. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και το μπάνιο, μου έλεγες. Ίσως το παιδικό μπάνιο να γίνει μια αναβάθμιση του μπάνιου αυτού, το άλλο είναι σε minimal, πολύ ωραία minimal κατάσταση. Η κουζίνα είναι εντάξει. Η κουζίνα είναι καταπληκτική εδώ. Μου έλεγες ότι η κουζίνα είναι το πρώτο πράγμα που προτείνεις, γιατί πάντα μια γυναίκα είναι αυτή η οποία συνήθως θα πει θέλω ή σκέφτομαι αυτό το σπίτι. Δεν το λέμε σεξιστικά τώρα. Ναι, όχι, όχι. Νομίζω ότι στην απόφαση που θα πάρει μια οικογένεια, η γυναίκα παίζει πρωταρχικό ρόλο, ιδιαίτερα εάν το σπίτι λειτουργεί για αυτήν. Αν η κουζίνα λειτουργεί για αυτήν, αν οι χώροι. Τα δωμάτια λειτουργούν για αυτήν. Είναι σημαντικότατο στοιχείο η σύζυγος, η σύντροφος να αισθάνεται ότι ο χώρος που το ακίνητο που αγοράζει είναι λειτουργικό. Και προφανώς η κουζίνα είναι το πρωταρχικό. Εδώ είναι καλή η κουζίνα. Αλλά συνήθως μου έχεις πει ότι η κουζίνα είναι τα πρώτα πράγματα, ακόμα και αν κάποιος δεν έχει ένα μεγάλο μπάτζετ. Ακριβώς. Λες, ας κάνουμε κάτι στην κουζίνα, ό,τι και να είναι αυτό, ακόμα δηλαδή και τις προσώψεις των ντουλαπιών. Ναι, θα μπορούσε να αλλάξει κανείς τις όψεις των ντουλαπιών ή να κάνει μια γενική ανακαίνιση της κουζίνας και εάν το μπάτζετ το επιτρέπει. Να κάνει μετά και ανακαίνιση μπάνιων. Έτσι δηλαδή είναι το στάδιο και προφανώς το βάψιμο. Το βάψιμο είναι στα περισσότερα. Για πες μου λίγο στο περίπου, για να τελειώνουμε σιγά σιγά, για τον κήπο, το βάψιμο και την ανακαίνιση του μπάνιου. Περίπου, λέω, περίπου. Τι χρονοδιάγραμμα θα έδινες? Θα έδινα, εάν σχεδιαστεί σωστά η αλλαγή του μπάνιου και αγοραστούν τα υλικά, θα έδινα 40 μέρες, 45 μέρες, maximum 2 μήνες για να γίνει μια τόσο μικρή ανακαίνιση. Και το έλικα να πούμε, υπογράφει με το μπελάτη ρήτρα παράδοσης. Έτσι δηλαδή λέει ότι μέχρι τότε θα το παραδώσουμε το σπίτι και αν δεν το έχουμε παραδώσει μέχρι τότε τρέχουν σε εισαγωγικά πρόστιμα. Υπάρχουν πρόστιμα, έτσι. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσοι έχουμε ασχοληθεί έστω και λίγο με τους μάστορες, είναι ότι δεν κρατιούνται και τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Δεν τηρούν τα χρονοδιαγράμματα. Εμείς, τα συνεργεία που έχουμε και στην ομάδα μας, γνωρίζουν ότι εάν δεν τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα, θα έχουν πέναλτι. Και όπως μου έλεγες, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι τα χρονοδιαγράμματα, η μη τήρηση δεν οφείλεται πάντα στα συνεργεία. Πολλές φορές είναι και στα υλικά. Όταν δεν έχεις κάποιον συντονιστή, έτσι, όταν δεν έχεις κάποιον να έχει μελετήσει το ακίνητο, ακόμα και για τις ελάχιστες. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια επίβλεψη και ένα συντονισμό που θα ξέρει τι μπορεί να βγάλει. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό το λόγο μετά το έλικα ξέρει να δώσει και να κρατήσει το χρονοδιάγραμμα. Βεβαίως, το οποίο το τηρούμε ευλαβικά. Οπότε, για πες μου πάλι, πού βρίσκεται αυτό το σπίτι? Αυτό το σπίτι βρίσκεται στο Μαρούσι, είναι στην περιοχή Σωρός, σε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα. Ήσυχο, με οικογένειες γύρω του. Είναι αυτή τη στιγμή ως έχει, σε αποκλειστική πώληση, σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή, εξαιρετική τιμή. Θέλουμε να προτείνουμε στον ιδιοκτήτη να κάνει αυτή τη μικρή διακοσμητική ανακαίνιση, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη. Αν ενδιαφέρεται λοιπόν κάποιος, ποιο τηλέφωνο παίρνει? Παίρνει εμένα τηλέφωνο, μιλάμε τα γραφεία μας και μπορούμε να έρθουμε να του δείξουμε αυτό το πραγματικά όμορφο ακίνητο, το οποίο πιστεύω ότι θα το χαρεί μια οικογένεια για τα επόμενα χρόνια, όπως το χάρηκε και η οικογένεια που έζησε εδώ. Η οποία να πούμε ότι φεύγει απλά γιατί μεγάλωσαν τα παιδιά. Μεγάλωσαν, ακριβώς. Και θέλει να πάει κάπου σε πιο μικρό σπίτι, πόλη. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά το σπίτι πλέον είναι πολύ μεγάλο για αυτούς και πολύ μεγάλο ακόμα και για τα πιθανά εγγόνια. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει δηλαδή τα δεδομένα τους, οπότε τα παιδιά δεν είναι εδώ. Οπότε το σπίτι αυτό θέλει μια οικογένεια να το χαρεί για τα επόμενα χρόνια. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε.